Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, τραγωδία στο Μεταξουργείο, με τους γονείς τριών ανήλικων παιδιών να χάνουν τη ζωή τους, πιθανότατα από αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από διαρροή σόμπας υγραερίου. Τα τρία παιδιά σώθηκαν επειδή κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο. Εμείς πάμε σε απευθεία σύνδεση με τον Φάνη Καραμπατζάκη που θα μας πει περισσότερα. Λίνα, ο επίλογος της φοβερής αυτής τραγωδίας γράφτηκε πριν από λίγο με την παραλαβή των σωρών του άτυχου ανδρόγυνου, ο άνδρας 55 ετών, η γυναίκα 42, που θα μεταφερθούν στη χώρα τους για την κηδεία. Πίσω έμειναν, όπως είπες, τα τρία ορφανά παιδιά του ζευγαριού, τρία αγόρια ηλικίας 8, 11 και 17 ετών, τα οποία και βρήκαν ανέστητους τους γονείς τους πάνω στο κρεβάτι, λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν και ξύψαν για να πάνε σχολείο. Ο μεγάλος που αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί, ειδοποίησε τηλεφωνικά ένα φίλο της οικογένειας και το ΕΚΑΒ, εκλιπαρώντας για βοήθεια. Η τραγωδία σημειώθηκε στο διαμέρισμα που βλέπετε στον 5ο όροφο, εκεί που είναι απλωμένα ακόμη τα ρούχα, σε πολυκατοικία επί της οδού Βίκτορος Ουγκός στο Μεταξουργείο, λόγω πιθανότατα αναθυμιάσεων από σόμπα αερίου που είχαν ανοίξει ο άντρας και η γυναίκα στο δωμάτιό για να ζεσταθούν. Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο ΠΕΔΟΝ για προληπτικές εξετάσεις. Παρακολουθούνται συνεχώς από ψυχολόγους, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι σε κάκιστη ψυχολογική κατάσταση και αναμένεται να τα παραλάβει ο αδερφός της γυναίκας που ταξιδεύει από το Πακιστάν, καθώς τα τρία παιδιά που έχουν μείνει πίσω δεν έχουν, κατά πληροφορίες, κανέναν άλλον συγγενή στην Ελλάδα. Κλείνοντας, να σας πω ότι το ζευγάρι διέμενε στην Ελλάδα πάνω από 10 χρόνια. Ο 55χρονος ήταν παλαιότερα πρόεδρος των Σιητών Περιστερίου και διατηρούσε κατάστημα mini market στην περιοχή του Μοσχάτου. Και πάμε να δούμε τι λένε για αυτή την οικογενειακή τραγωδία οι γείτονες της οικογένειας αυτής. Ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Πρωί πήρε το μεγάλο γιος και έλατε γρήγορα, γιατί η μάνα και η πατέρα μου δεν ξυπνάνε. Και επειδή πήρε το ασθενοφόρο τηλέφωνο, μετά ασθενοφόρο ήρθε, ασθενοφόρο πήρε αστυνομία και μετά ήρθε αστυνομία. Αυτό είναι. Δεν συμπνούσαν και επειδή έλεγαν χτυπάμε πόρτα και δεν ανοίγουν πόρτα, πόρτα είναι κλειστή. Αλλά μετά εμείς τα σπάσαμε τζαμί και πήγαμε μέσα και είδα και μετά πήραν τηλέφωνο στενοφόρο και για μένα και μετά ήρθα εγώ. Πάρα πολύ καλή οικογένεια, αρκετά χρόνια ζουν εδώ πέρα, δικό τους διαμέρισμα, τα παιδιά στο σχολείο πηγαίνουν κανονικότατα. Αυτό, έχουν δικό τους κάποιο μαγαζί, κάτι αυτό, αλλά πάρα πολύ καλή οικογένεια.